Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ έκρυβε ειδήσεις. Για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές, αν και ξεκαθάρισε πως στόχος του είναι η εξάντληση της τετραετίας, ενώ δεν έλειψαν τα καρφιά για τη Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγόρησε ότι έχει σχέδιο Πινοσέτ και πως επιθυμεί να κάνει την Ελλάδα Αργεντινή με επιστροφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η βασική μου στρατηγική επιλογή είναι να πάμε σε εκλογές στο τέλος της κυβερνητικής θητείας. Και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο σήμερα έχει τις πολύ περισσότερες πιθανότητες να συμβεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εκλογές του Οκτώβρη του 2019. Το βασικό δίλημα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που είπα χθες. Αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω. Αυτόν τον σχεδιασμό θα ακολουθήσουμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όλα θα εξαρτηθούν και από την πορεία των πραγμάτων τους επόμενους μήνες. Στον πυρήνα του πολιτικού σχεδίου του κ. Μητσοτάκη είναι η απόψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα τύπου Πινοσέτ. Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά των δύο στρατηγικών σχεδίων, αυτό που σας παρουσίασα εγώ χθες, και το νέο φιλελεύθερο στρατηγικό σχέδιο του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που πολύ φοβάμαι ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί δίχως την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη χώρα. Μας ενδιαφέρει και η συζήτηση με τις δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς. Η επόμενη μέρα της χώρας μπορεί να έχει στοιχεία διαλόγου, συνεννόησης με ευρύτερες δυνάμεις, όχι με τις δυνάμεις που έχουν σχέδιο να μας γυρίσουν πίσω. Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και του κ. Άδωνη Γεωργιάδη είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει σχέση με ό,τι παραδοσιακά εξέπεμπε και πρέσβευε αυτή η παράταξη για πολλά χρόνια. Με αυτή λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία έχουμε σχέδιο τόσο διαφορετικό όσο η μέρα με τη νύχτα. Με ενοχλεί ο όρος αυτός παροχολογία, και μάλιστα όταν προέρχεται από πολιτικές δυνάμεις που γονάτισαν τον ελληνικό λαό. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι παροχολογία, θα έλεγα ότι ελάχιστες δυνατές ελαφρύνσεις σε ένα κοινωνικό σώμα που έχει υποστεί τεράστια βάρη και δυσανάλογο όλο το προηγούμενο διάστημα. Και ιδιαίτερα η μεσαία τάξη. Εμείς πηγαίνουμε με σχέδιο. Έχουμε ένα εξαιρετικό πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, τιμά τη χώρα και στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό με τη στάση του. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση.